Τέλος στα σενάρια που θέλει την βάρκα στην οποία επέβαιναν 28 μετανάστες να ρημουλκείται από το φαρμακονήσι προς τα τουρκικά ύδατα από σκάφος εκτοφυλακής, βάζει ο επιχειρησιακός χάρτης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος που δόθηκε στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με το χάρτη, το στίγμα της Λέμου βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο από αυτό που αρχικά εντοπίστηκε με κατεύθυνση προς το φαρμακονήσι. Ενώ λίγο βορειότερα, απόδειξη της κίνησης που μεσολάβησε από τη στιγμή που ενημερώθηκε το λιμενικό έως ότου φτάσει στο σκάφος, βρέθηκαν η γυναίκα, το παιδί και τα σακίδια. Δεν συζητάμε για μια διαδικασία pushback. Αυτό αποδεικνύεται από τα στίγματα του σκάφους. Εντοπίστηκε ανατολικότερα από το σημείο από το οποίο βυθίστηκε. Γινότανε μια διαδικασία ρημούλκησης προς τις ελληνικές ακτές. Από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος ξεκαθαρίζεται πως ο απόλυτος σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ατομικές ελευθερίες αποτελεί τον αποκλειστικό γνώμονα σχεδιασμού και ανάληψης κάθε δράση του προσωπικού του. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο κυβερνήτης του σκάφους που εμπλέκεται στην υπόθεση είναι γιος μιας γυναίκας που πνίγηκε στο ναυάγιο του Σάμινα, από το οποίο ο ίδιος διασώθηκε. Θέση στο θέμα πήρε και η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλστρομ, επαναλαμβάνοντας τη βούληση της Κομισιόν να συνδράμει την Ελλάδα για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη. Ξέρω ότι έχουν υπάρξει ισχυρισμοί περί προωθήσεων κτλ. Και ότι η ελληνική κυβέρνηση ερευνά το ζήτημα. Έχουμε επανειλημμένως πει και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες ότι οι επαναπροωθήσεις αυτού του είδους είναι απαράνομες, είναι ενάντια στο διεθνές και δεν θα πρέπει να γίνονται. Την παρέτηση του Υπουργού Ναυτιλίας με αφορμή το τραγικό περιστατικό στο Φαρμακονήσι ζήτησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς μπορεί ένας τέτοιος υπουργός να παραμένει στη θέση του? Μήπως η παραμονή του δίνει το σήμα στις λιμενικές αρχές να δράσουν με παρόμοιο τρόπο σε ανάλογες περιπτώσεις? Πέρασε έστω και προς στιγμή από το μυαλό του υπουργού η παρέτηση? Το βέβαιο είναι πως ο κύριος Βαρδιτσιώτης είναι πλέον έκτοτος στη συνείδηση της κοινωνίας. Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τα λεγόμενα του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος, αλλά αυτά καλόν θα είναι να τεκμηριωθούν και να υποστηριχθούν διεθνώς μέσω μιας πλήρους έρευνας και μιας αναλυτικής τεκμηρίωσης, η οποία να γίνει πέραν των ορίων του λιμενικού σώματος. Από το 2011 έως το 2013 το λιμενικό σώμα έχει επιληφθεί 550 περιστατικών παράνομης μετανάστευσης, εντοπίζοντας 11.741 παράνομους μετανάστες.